Να πάμε στην ναύπακτο, εκεί όπου σε λίγες μέρες θα διοργανωθεί το πρώτο ναύπακτος challenge για το 2016, που ουσιαστικά είναι ανοιχτοί αγώνες, οι οποίοι περιλαμβάνουν πολλά αθλήματα, ανοιχτοί σε όλους λοιπόν. Αλλά έτσι για να μας δώσουν τις λεπτομέρειες, έχουμε μαζί μας τον διοργανωτή της όλης εκδήλωσης, τον κύριο Χρήστο Μακρυγιάννη. Διοργανωτή βεβαίως μαζί και με τον Δήμο Ναυπακτίας, που και αυτός έτσι από την μεριά του στηρίζει το πρώτο ναύπακτος challenge. Κύριε Μακρυγιάννη, να σας καλωσορίσουμε στην χαμηλή πτήση. Γεια Καλησπέρα. χαρά. Μιλάμε λοιπόν για αγώνες που είναι ανοιχτοί σε όλους και περιλαμβάνουν αγώνες και για ενήλικες, αλλά αγώνες και για παιδιά, έτσι δεν είναι? Ναι, ακριβώς. Έχει το Σάββατο, αν θέλετε να σας πω πολύ γρήγορα λίγο το πρόγραμμα. Το Σάββατο έχει για παιδιά 8 μέχρι 15 χρονών, το οποίο περιλαμβάνει 200 μέτρα κολύμπη, 500 μέτρα τρέξιμο και 2 χιλιόμετρα ποδήλατο. Και βεβαίως έχουμε και τον αγώνα των ενήλικων πλέον, των λίγο μεγαλύτερων. Ακριβώς. Είναι ο αγώνας που γίνεται την Κυριακή. Είναι ανοιχτός για όλους, αρκεί ο αθλητής που θα έρθει να έχει επαφή με το άθλημα. Δηλαδή και την κολύμβηση και το τρέξιμο και το ποδήλατο. Μια στοιχειώδη επαφή που χρειάζεται, έτσι βέβαια. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, και θα ξεκινήσει 9.30 ώρα το πρωί και καλούμε όλους να έρθουν εκεί να το δουν. Είναι πάνω από 100 αθλητές που θα πάρουν μέρος. Και όπως είπαμε, είναι πρώτη χρονιά που το διοργανώνουμε στην Άφπακτο και δείχνει ότι ανταποκρίνεται ο κόσμος. Και πιστεύω ότι θα υπάρχει και συνέχεια σε αυτό. Και συμμετοχή και συνέχεια. Θα γίνει θεσμός δηλαδή, θα συνεχίσει τα επόμενα χρόνια. Έτσι πιστεύουμε. Το θέμα είναι να... Το στηρίξετε και να το στηρίξει και η κοινωνία. Ναι, βέβαια. Βέβαια, και ήθελα να τονίσω ότι έχουμε δύο διαδρομές. Είναι δύο διαδρομές, μικρή και μεγάλη, ώστε και κάποιοι που έχουν λιγότερη προπόνηση, θα μπορούσα να πω. Αυτό είναι 750 μέτρα κολύμπη, 20 χιλιόμετρα ποδήλατο και 5 χιλιόμετρα τρέξιμο. Ενώ η μεγάλη διαδρομή είναι 1500 μέτρα κολύμπη, είναι 40 ποδήλατο και 10 τρέξιμο. Μοιάζει, μιας και είναι τρία τα αθλήματα, θα το λέγαμε και σαν τρίαθλο. Μα είναι σύνθετο. Ναι, απλά εμείς θέλουμε να είναι ανοιχτό σε όλους και δεν βάζουμε όρια. Θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει και κάποιο άλλο άθλημα. Απλά αυτά, επειδή συνδυάζονται και είναι κοντά στο τρίαθλο και τα λοιπά, αλλά αυτό δεν είναι, πώς το λένε... Δεν είναι περιοριστικό. Περιοριστικό, ναι. Θα μπορούσαμε τώρα... να ξαναβάλουμε ένα τρέξιμο στο τέλος, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Τώρα, κύριε Μακρυγιάννη, να πούμε ότι όλες οι διαδρομές αυτές θα γίνουν μέσα στην πόλη της Ναυπάκτου, έτσι. Ακριβώς. Θα γίνει στην παραλία της Ψανής και θα εξελιχθεί στην παραλία της Ψανής εκεί το κολύμπι και στη συνέχεια το ποδήλατο θα πηγαίνει παραθαλάσσια σε έναν χώρο, ας πούμε, μέχρι την Εθνική και θα επιστρέφει. Οπότε είναι ένας τρόπος πάλι... να δούμε και τις ομορφιές της πόλης. Ακριβώς, νομίζω ότι ακριβώς. Εκτός έτσι από την άθληση, όσοι συμμετέχουν αλλά και όσοι το παρακολουθήσουν, έτσι μέσα από τις διαδρομές αυτές θα δουν και πολλές ομορφιές της Ναυπάκτου. Εμείς βλέπουμε έτσι λίγα πλάνα τώρα την Ναύπακτο πραγματικά, που είναι μια πόλη πάρα πολύ όμορφη, με ιδιαιτερότητες. Οπότε όσοι συμμετέχουν σε αυτό θα το ευχαριστηθούν. Και η ιδιαιτερότητα, συγγνώμη που σας διακόπτω, η ιδιαιτερότητα που έχει αυτό το συγκεκριμένο, έτσι όπως έχει στηθεί, είναι να παραμείνει ο αθλητής να είναι κοντά στην πόλη, να μην απομακρύνεται. Αν είναι mountain bike, μπορεί να βρίσκεται και 60 χιλιόμετρα εκτός πόλης. Ενώ αυτό ο θεατής μπορεί, χωρίς να βαριέται, ας πούμε, να παραμένει εκεί και να βλέπει τους αθλητές να αγωνίζονται. Και αυτό είναι καλό. Βεβαίως, πολύ καλό, γιατί απευθύνεται αμέσως και σε περισσότερο κόσμο και στον κόσμο που δεν θέλει, δεν μπορεί να ταξιδέψει, να φύγει εκτός της πόλης για να δει, να παρακολουθήσει την όλη διαδικασία. Απευθύνεται λοιπόν και σε αυτούς που είναι μέσα στην πόλη, αλλά θέλουν να παρακολουθήσουν και το άθλημα, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Κύριε Μακρυγιάννη, νομίζω ότι πραγματικά θα έχει επιτυχία. Εμείς σας το ευχόμαστε, από την πλευρά μας. Καλή συνέχεια να ευχηθούμε και μακάρι αυτό, η πρώτη αυτή προσπάθεια να είναι επιτυχημένη και να δούμε και πολλές ακόμη.